Εμείς σαν ΚΚΕ έχουμε μία δέσμη μέτρων η οποία αφορά αυτό το αγαθό που ονομάζεται υπηρεσίες υγείας και με αυτή την έννοια παίρνουμε υπόψη μας τις ολοένα εξελισσόμενες καταστάσεις που υπάρχουν και στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς και δίκαιοι, θα δούμε ότι από τη μία πλευρά διαπιστώνουμε τεράστια κενά σε βασικές ειδικότητες που αντίστοιχα όμως υπάρχουν, και υπάρχουν και κενά σε ειδικότητες οι οποίες, ξέρετε, ήταν υποβαθμισμένες γιατί δεν είχαν το αντίστοιχο οικονομικό όφελος με την αναρχία βέβαια που υπάρχει σε αυτό το σύστημα που ζούμε. Να πω δύο παραδείγματα συγκεκριμένα. Σας θυμίζω καταρχήν ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα ρεσιτάλ προπαγάνδας από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν περί της λεγόμενης υπερπληθώρας γιατρών. Τώρα η πανδημία φανέρωσε κάτι που με τραγικό τρόπο είδε όλος ο κόσμος, ότι αυτή η υπερπληθώρα έγινε έλλειψη πολλές φορές σε βασικές ειδικότητες. Απολύτως το είδαμε και μάλιστα με τον πιο δραματικό τρόπο. Ακριβώς. Υπάρχουν όμως και κάποιες αντιφάσεις. Πώς γίνεται, για παράδειγμα, να μην υπάρχουν μια σειρά ειδικότητες σε ακριτικές περιοχές ή σε δευτεροβάθμιες ή πρωτοβάθμιες δομές υγείας και την ίδια ώρα οι ίδιες ειδικότητες να ζουν και να βασιλεύουν στην ίδια περιοχή στον ιδιωτικό τομέα? Πώς γίνεται, για παράδειγμα. Άρα δεν είναι ο αριθμός, είναι η κατανομή. Και είναι και το αριθμό. Ναι. Είναι, για παράδειγμα, είχαμε δει αυτό το θέμα των αναισθησιολόγων, mm-hmm. το οποίο η κυβέρνηση του έδωσε αυτές τις τεράστιες διαστάσεις που δήθεν έψαχνε αναισθησιολόγους και δεν έβρισκε, και μέναν 3.000 παιδάκια στο παιδόν Αγία Σοφία στην Αθήνα στη λίστα αναμονής του χειρουργείου. Και εμείς χωρίς μεταμοσχευτική δυνατότητα στο Ιπποκράτειο, να σας θυμίσω. Ακριβώς. Και τρεις θέσεις που προκηρύχθηκαν έγιναν την πρώτη μέρα όμως 5 αιτήσεις. Και την ίδια ώρα υπάρχουν και ειδικότητες που πρέπει να μπουν πολύ πιο ολοκληρωμένα στο σχεδιασμό, γιατί είναι χρησιμότατες, αλλά αυτό έχει σχέση με τον πρώτο άξονα των θέσεων μας που διαβάσατε, με την πρόληψη. Για παράδειγμα, θα δείτε ότι οι γιατροί εργασίας, για παράδειγμα, σε όλη τη χώρα δεν είναι πάνω από 100, την ίδια ώρα που υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με ανύπαρκτα μέσα προστασίας και με άλλες ειδικότητες ή μηχανικούς ή τεχνικούς ασφαλείας να παίζουν το ρόλο του γιατρού εργασίας. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για μια κεντρικά σχεδιασμένη υγεία, προφανώς θα πάρουμε υπόψη μας και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά κατανομής, αυτό που είπατε, και άλλα χαρακτηριστικά, αλλά ναι, υπάρχει ανάγκη και για αύξηση των εισακτέων στις ιατρικές και νοσοκομιακές σχολές. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Σιδέρη. Έχουμε μια συγκεκριμένη γεωγραφία στη χώρα μας. Έχουμε νησιά, έχουμε ακριτικές περιοχές, όπου εκεί ο πληθυσμός είναι τυχερός αν έχει ένα αγροτικό ιατρείο. Θέλω να σας ρωτήσω τι προβλέπει το πρόγραμμα του ΚΚΕ σε σχέση με αυτό, για την άβληση αυτών των ανισοτήτων που έχει, δηλαδή ένας κάτοικος του ακριτικού ή του νησιωτικού χώρου της Ελλάδας σε σχέση με αυτό που ζει σε μεγάλο αστικό κέντρο. Αν μου επιτρέπετε μία πρόταση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου και είναι σημερινή εξέλιξη, υπάρχουν καταγγελίες κυρίως από αγροτικούς γιατρούς σε όλη τη χώρα, έχει σχέση με αυτό που συζητάμε, στους οποίους οι διευθυντές τους δεν τους δίνουν άδεια να πάνε να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές. Ναι, το γνωρίζω, κύριε Σιδέρη, πείτε το και όμως. Και αυτό γίνεται, ναι, γιατί υποτίθεται θα μπει η υγεία του πληθυσμού σε κίνδυνο. Άρα όχι απλά επιβεβαιώνεται αυτό που λέτε, αλλά αποδεικνύεται ότι η αποψήλωση των δημόσιων μονάδων υγείας έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο, στο οποίο μπαίνει πλέον στη ζυγαριά μέχρι και το αναφέρετο δημοκρατικό θεμελιώδες δικαίωμα αυτό της ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Όσον αφορά αυτό που με ρωτήσατε, ισχύει ότι η Ελλάδα έχει μια γεωγραφική, αν θέλετε, ιδιαιτερότητα, με 200 νησιά, με ορεινές περιοχές. Εμείς τι λέμε? Λέμε και το λέμε και ευθέως. Θεωρούμε καταρχήν αναχρονιστικό τον θεσμό του αγροτικού γιατρού. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει ο νέος επιστήμονας σήμερα να έχει κατεκτημένο είναι ότι το πτυχίο πρέπει να είναι η μόνη προϋπόθεση για δουλειά και με ένα κεντρικά σχεδιασμένο σύστημα υγείας να γνωρίζει πού θα αρχίσει η ειδικότητα, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι τεράστιες λίστες αναμονής. Την ίδια ώρα, οι ανάγκες αυτές των ακριτικών περιοχών, των νησιωτικών περιοχών, των ορεινών περιοχών, αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να μην υπάρχει ούτε στον αστικό ιστό, όπως γνωρίζετε. Πολύ καλά. Το ΚΚΕ έχει στον πυρήνα της πολιτικής του πρότασης μια άλλη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία θα έχει σαν βασικό κριτήριο της ανάπτυξης της την πλήρη, απολύτως δωρεάν κάλυψη όλων των αναγκών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, και ταυτόχρονα, θα έχει άμεση πρόσβαση ο κάτοικος της περιοχής σε αυτή. Πώς λύνεται αυτό? Αυτό λύνεται δίνοντας όλο το βάρος του σχεδιασμού μιας πολιτικής υγείας σε αυτό που εμείς ονομάζουμε κέντρο υγείας, το οποίο έχει όλες τις ειδικότητες, όχι μόνο τις ιατρικές, αλλά και τις λεγόμενες παραϊατρικές, νοσηλευτές, ΜΕΣ, οδοντιάτρους έχει, οδοντιάτρους κλπ. Εργαστήρια έχει, ακτινολογικά έχει. Ακριβώς. Ναι. Και αυτό ακριβώς είναι ο πυρήνας της δικής μας πολιτικής πρότασης. Σε αντίθεση με την πρόταση των υπηρεσιών. Άρα έμφαση στα κέντρα υγείας, λέτε. Ακριβώς. Αστικού και αγροτικού τύπου, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, αυτός ο διαχωρισμός είναι λίγο, αν θέλετε, της δεκαετίας του 80, γιατί πλέον όλα τα κέντρα υγείας πρέπει να έχουν αυτές τις προϋποθέσεις. Τα αστικού και αγροτικού τύπου. Το λέμε για να ξεχωρίσουμε τη γεωγραφία. Όχι για άλλο λόγο. Οι κυβερνήσεις που πέρασαν δεν το λέγανε βέβαια μόνο γι' αυτό, όπως γνωρίζετε καλά. Το λέγανε για να στέλνουν απλά έναν αγροτικό γιατρό και να ξεμπερδεύουν. Και να ξεμπερδεύουν. Ναι. Αυτό το Όχι, εγώ το λέω για τα κέντρα υγείας που έχουν αναπτυχθεί σε κάποιες περιοχές που είναι αγροτικές. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Για όλα αυτά, το ΚΚΕ είναι απολύτως ξεκάθαρο ως προς τις συνεργασίες τις μετεκλογικές, γιατί είμαστε σε ένα θολό τοπίο μετεκλογικά σε αυτήν τη φάση της εκλογικής διαδικασίας. Όμως θα βρεθείτε μέσα στη Βουλή, αυτό είναι βέβαιο, κύριε Σιδέρη. Θέλω να ξέρω τι θα κάνει το κόμμα σας και αν θα επιδιώξει συνενέσεις στο χώρο της υγείας μετά από 3-3,5 χρόνια πανδημίας. Αν δηλαδή έχει φτάσει το όριμο του χρόνου ώστε επιτέλους αυτήν τη χώρα να μπει ένα σχεδιασμός υγείας, να γίνει ο χάρτης υγείας και κάποια στιγμή στα σοβαρά να λύσουμε προβλήματα που τα έχουν λύσει άλλες χώρες δεκαετίες πριν. Κοιτάξτε, κύριε, και η συνένεση είναι το ερώτημα. Το βασικό ζήτημα πάνω στο οποίο καλούνται όλα τα κόμματα κατά τη γνώμη μας να πάρουν θέση είναι αν η υγεία είναι αγαθό ή είναι εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται. Και εδώ έχουμε θεμελιώδεις διαφορές με όλα τα υπόλοιπα. Παρόλα αυτά, η συνένεση μπορεί να υπάρξει σε κάποιους τομείς. Θα επιμείνω. Θα φτάσω, όχι, δεν αποφεύγω την ερώτηση. Ναι. Ίσα. Ας σκεφτεί πάντως ο καθένας, αν έχει διαφορές, η Νέα Δημοκρατία που μιλάει για την πράξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, με το ΣΥΡΙΖΑ που μιλάει για συνύπαρξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, που υποτίθεται θα λειτουργεί συμπληρωματικά. Και το ναι, αλλά δεν μιλάει για ΣΔΙΤ. Θα φτάσω και στη ΣΔΙΤ, ναι. Γιατί είναι μία μορφή ιδιωτικοποίηση τη ΣΔΙΤ. Υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, άλλες 100 μορφές ιδιωτικοποίησης που έχουν περπατήσει. Και το ΠΑΣΟΚ που μιλάει για ένα ισχυρό σύστημα υγείας, όχι δημόσιο και δωρεάν, αλλά υποδημόσια εποπτεία. Προσέξτε, είναι και οι όροι καμιά φορά, ξέρετε, λίγο παράξενοι. Α, εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει επιχειρηματική δράση στην υγεία. Πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να υπάρχει αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία. Mm-hmm. Αυτό, αν θέλετε, είναι θεμελιώδες. Τώρα, από εκεί και πέρα. Με τους 15 βουλευτές που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στην προηγούμενη Βουλή, έκανε σχεδόν 630 ερωτήσεις, επερωτήσεις για ζητήματα υγείας και πρόνοιας. Από την παραμικρή έλλειψη στα κέντρα υγείας μέχρι βασικά προβλήματα που είχαν υγειονομικοί ή άλλες ειδικότητες. Το ΚΚΕ πρωτοστάτησε να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης. Για το νέο ΕΣΥ, για τη δευτεροβάθμια, για την ψυχική υγεία, για το νέο ΠΗ, με αυτό το φιάσκο του προσωπικού γιατρού και άλλα πολλά. Τι βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια? Βλέπουμε ότι και τα δύο κόμματα που σήμερα διεκδικούν να είναι κυβέρνηση ή κορμός της νέας κυβέρνησης ευλογούν την ιδιωτική υγεία και εμπορευματικοποιούν τη δημόσια, και απ' την άλλη πρέπει κάποιος να τους παλέψει. Άρα τι σύγκληση να υπάρχει σε αυτό? Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί να σας φανεί πολύ έτσι αφελές, αλλά εγώ θα σας το πω και το είπα σε όλους τους καλεσμένους μου. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Σιδέρη, να μην υπάρχει συνένεση από όλα τα κόμματα να μπει το μάθημα των πρώτων βοηθειών και η κάρπα στα σχολεία από το δημοτικό? Όχι, μα αυτό είναι αίτημά μας, όπως γνωρίζετε. Και αίτημα επίσης είναι να υπάρχει και κάλυψη νοσηλευτική στις σχολικές μονάδες υγείας εδώ και χρόνια. Γιατί πέρα από αυτό, εγώ σας μιλάω για την κάρπα.
Να μάθουν τα παιδιά να κάνουν κάρτα. Αλλά όπως γνωρίζετε, δεν φτιάχνεται με αυτό κυβέρνηση. Δεν λοιπόν, είναι αυτό όχι. Εγώ λέω το εξής, κύριε Σιδέρη, θέλω να τονίσω το εξής. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία σε όποια πτέρυγα της Βουλής και αν είναι κανείς, επειδή εξαντλούν τη λογική, την κοινή, δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Ρωτώ λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι διατεθειμένο ακόμα και στα ψήγματα κοινού τόπου να το παλέψει και να έχουμε κάποια πρόοδο, αυτό που λέω εγώ, σύγκληση, σε μερικά πράγματα, όσο και αν είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι ιδεολογικές διαφορές, που δεν είναι ιδεολογικές, είναι μια χαρά διαφορές, πρακτικές είναι. Σας απαντώ ευθέως και απλά ότι το παραμικρότερο που βελτιώνει, έστω και το στοιχειώδες, έστω ναι, και το να προκηρυχθεί μια θέση ενός υγειονομικού σε μια μονάδα υγείας, ένα πολύ απλό πράγμα, εμείς το υπερψηφίζουμε στη Βουλή όταν έρχεται. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έρχεται όμως στη Βουλή και ότι αναγκαζόμαστε ή εμείς να το βάλουμε ή οι εργαζόμενοι με τον αγώνα τους να το επιβάλλουν. Και απ' την άλλη, μια κυβέρνηση και οι συγκλήσεις οι περιβόητες είναι στα πολύ πιο κομβικά θέματα στην υγεία, στα οποία μας χωρίζει χάος από τα άλλα κόμματα. Να σας πω μόνο δύο παραδείγματα της τελευταίας τετραετίας. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Σιδέρη, γιατί θα ξεπεράσουμε το χρόνο μας. Παρακαλώ. Υπάρχει ένας νόμος για εφαρμογή σε 18 νοσοκομεία αλλαγής του τρόπου χρηματοδότησης με βάση την ικανότητα προσέλκυσης των πελατών. Έτσι ονομάζεται. Αυτός ο νόμος είναι νόμος της Νέας Δημοκρατίας που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πελάτες, τους λέει τους ασθενείς. Πελάτες. Μάλιστα. Υπάρχει νομοθέτηση της κοστολόγησης των ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών που θα κοστολογήσει πλέον και την παραμικρή ιατρική πράξη, μήπως και ξεφύγει από τον προϋπολογισμό καμιά πάθηση και κανένας άρρωστος. Mm-hmm. Αυτός είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε σε εφαρμογή η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία που τώρα γίνονται και απογευματινά ιδιωτικά χειρουργεία. Τα υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που εφαρμόζει και θέλει να γενικεύσει η Νέα Δημοκρατία, έκανε την αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ με το νοσοκομείο ΑΕ της Σαντορίνης. Αυτά είναι τα κομβικά πάνω στα οποία τα αστικά κόμματα έχουν σύγκληση. Και εμείς αυτό που θέλουμε τουλάχιστον να πούμε και από την εκπομπή σας είναι πως όποιος άνθρωπος σήμερα θεωρεί πως η υγεία δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα που πουλιέται και αγοράζεται, είναι ΚΚΕ. Είτε το ψηφίσει την Κυριακή, που αυτό τον καλούμε να κάνει, είτε δεν τον ψηφίσει. Και αν είναι γιατρός, πιστός στον όρκο του Ιπποκράτη. Ακριβώς. Και στα δικαιώματα των ασθενών. Κύριε Σιδέρη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να είστε καλά, γεια σας. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε μετεκλογικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σιδέρης, γιατρός, οτορινολαρυγγολόγος από το Αττικό Νοσοκομείο, τομέαρχης υγείας του ΚΚΕ. Δεν ξέρω αν είναι ο τίτλος ακριβώς έτσι, αν είναι τομεάρχης ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος υγείας για το ΚΚΕ.